Λοιπόν, είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης, έχει ωραία φωνή, ενώ έχει δείξει τον ταλέντο του και μπροστά από την κάμερα. Είναι ενεργός πολύ στα social media και μέγας υποστηρικτής του Big Brother. Ας υποδεχτούμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Πόσο μου ταιριάζει αυτός ο έρωτας σου, μάνα. Καλησπέρα σας. Δεν απαγορεύω. Ούτε και τις μπουνιές μας απαγορέψανε ακόμα. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Μας απαγορέψαν τις μπουνιές, δεν πάω να σε πλακώσω στο ξύλο. Λοιπόν, διάβασα στα social μεταξύ άλλων ότι ανυπομονούσες. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι. Ανυπομονούσες να έρθεις εδώ. Εννοείται, εννοείται. Πες μας ένα σχόλιο για το Big Brother. Σύντομο. Δεν θα ακουστώ γραφικός, αλλά η κολοτούμπα του αιώνα. Αυτός είναι ένας τίτλος που δίνεις. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν. Και αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον, έτσι. Μπορείς να βγάλεις λίγο τη μάσκα σου, να σε θυμηθώ. Αγόρι μου, τι όμορφια. Έπρεπε να πεις, είπες ταλαντούχος αυτά, γνωστός στα μίντια. Ένας πολύ όμορφος άντρας. Το είπες εσύ. Το είπες εσύ. Από μένα βγάλω τη μάσκα να το πάρω προσωπικά. Όχι, εσένα σε ξέρω καλά. Και έλεγα αυτόν, να βάλω κραγιόν σήμερα. Αυτόν τον ξέρω καλύτερα. Γιατί έχουμε συνεργαστεί στην Κύπρο. Ναι. Τηλεοπτική εκπομπή, 4 μήνες εκεί κάτω, ήταν επιτροπή. Το αγόρι μου και την παρουσίαζα. Εγώ μουσική εκπομπή. Και δεν κατάλαβες ποιον φέραμε. Εσύ έπρεπε να βγάλει τη μάσκα του για να καταλάβεις ότι είναι στην Ελλάδα. Πλάκα έκανα με να δείξει την ομορφάδα του. Την ξέρουμε την ομορφάδα. Και είναι του. Και πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός σε όλα του. Ευχαριστώ πολύ. Του σου αγόρι μου, που έχεις λείψει. Γιώργο, ξέρω ότι σαν φανατικός τηλεθεατής έχεις άποψη για όλους τους συγκατοίκους. Ναι. Και θέλεις απόψη να τους γνωρίσεις και να απευθυνθείς σε αυτούς και να μιλήσεις και εννοείται, με κανέναν δυο-τρεις. Εννοείται. Θέλω να πω και συγχαρητήρια στο άτομο που επέλεξε τους χαρακτήρες, γιατί είναι απίστευτο. Είναι δηλαδή η καλύτερη επιλογή. Τους κολοτούμπες. Ε? Τους κολοτούμπες. Ναι.